βασικό τους αίτημα να δουν τον Πρωθυπουργό. Συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα ζητούν. Ωστόσο, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Τσιρώνης. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Πουσδούκου. Μιλώντας νωρίτερα με τον πρόεδρο, τον κύριο Χατζή, αυτό που ακούσαμε να λέει είναι ότι έχουν ήδη συναντηθεί 4 φορές με εσάς προσωπικά. Δεν τους έχει καλύψει καμία απάντηση και καμία στάση συνολικά του Υπουργείου, τόσο όσα τους έχετε εσείς ο ίδιος πει, όσα και ο Υπουργός, ο κύριος Λαφαζάνης, και γι' αυτό τώρα ζητούν απευθείας επικοινωνία και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, πραγματικά νομίζω ότι ως κυβέρνηση σεβαστήκαμε από την πρώτη στιγμή την αγωνία των εργαζομένων. Από την πρώτη στιγμή δεσμευτήκαμε ότι οι θέσεις εργασίας δεν κινδυνεύουν. Από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι εμείς στην παραγωγική αλυσίδα της χώρας θα φέρουμε πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας στην περιοχή από ό,τι υπάρχουν σήμερα. Αντίθετα, αυτός που απειλεί τους εργαζόμενους είναι η ίδια εταιρεία από τους οποίους ασπίδα. Και πραγματικά αναρωτιέμαι από όλα όσα είπαμε στις προηγούμενες συναντήσεις και συναντήσαμε και 2 φορές την ηγεσία της εταιρείας. Που είναι σπάνιο ένα Υπουργείο μέσα σε λίγους μήνες και όταν ξέρετε ότι παίζουν και πάρα πολλά άλλα σημαντικά θέματα, βάζει σε πρώτη προτεραιότητα και κάνει 2 φορές συναντήσεις με την εταιρεία. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε εμείς, και σωστά νομίζω το κάνουμε, είναι να εξετάζουμε ενδελεχώς όλη την επένδυση, να εξετάζουμε όλη την προοπτική των εξορίξεων στη Μακεδονία και οπουδήποτε αλλού, με πάντα με γνώμονα την προάσπιση της νομιμότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος. Παρ' όλα αυτά λένε, κύριε Υπουργέ, μας το είπε νωρίτερα, μας το μετέφερε ο πρόεδρος, επαναλαμβάνω, ο κύριος Χατζής, ότι έχουν πάρει τις άδειες κάποιων εργαζομένων, δεν μπορούν να δουλέψουν και μάλιστα είπε και κάτι άλλο και το είπε ξεκάθαρα και είναι καταγγελία αυτό, ότι δηλαδή στις όποιες συγκεντρώσεις, στις όποιες αντιδράσεις συχνά πυκνά παρακολουθούμε, είτε μέσα από κανάλια είτε μέσα από φωτορεπορτάζ, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποιοι φερόμενοι, έτσι τους χαρακτήρισε, οι οποίοι έρχονται να συμπληρώσουν αυτές τις διαδηλώσεις προκειμένου να δοθεί η εικόνα ότι είναι εξίσου μεγάλο και το μέτωπο εκείνων που αντιδρούν προς τη λειτουργία. Μεταφερόμενοι διαδηλωτές, έτσι ακριβώς τους χαρακτήρισε ο κύριος Χατζής. Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε αυτή την αντιδικία. Ένα είναι βέβαιο, η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα. Σεβόμαστε απόλυτα το δικαίωμα των διαδηλώσεων ένθεν και ένθεν, αλλά να καταλάβει και η εταιρεία που χρησιμοποιεί τους εργαζόμενους σας ασπίδα, ότι εδώ δεν είναι μια χώρα τριτοκοσμική που γίνονται επενδύσεις με ΜΑΤ και με στρατούς όπως σε κάτι άλλες τριτοκοσμικές χώρες. Εδώ πέρα δεν υπάρχει και το παραδείγμα ο κύριος Ιωσή Ράι στη συνάντηση που είχαμε, ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτή τη στιγμή επένδυση η οποία να είναι με τα ΜΑΤ. Άρα λοιπόν ή η εταιρεία στον ενδελεχή έλεγχο που κάνουμε, και εμείς δεν έχουμε κάνει καμία μονομερή ενέργεια, στον ενδελεχή έλεγχο που κάνουμε θα είναι σαφής απαντήσεις όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία και του μέλλοντος της πανέμορφης Καλκιδικής, ή δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να κάνουμε αυτά που γίνονται κάτω. Γιατί, να σας πω πάρα πολύ απλά. Απορώ αυτή η κινητοποίηση τι συνεισφέρει όταν έχουμε δεσμευτεί ήδη ότι με τον κύριο Λαφαζάνη θα ανέβουμε μαζί στην περιοχή να εξετάσουμε και από κοντά την επένδυση. Και θα γίνει τις επόμενες μέρες. Αφού λοιπόν θα πάμε που θα πάμε εκεί, η συγκεκριμένη κινητοποίηση τι εξυπηρετεί. Κάναμε εμείς κάποια ενέργεια η οποία είναι παράνομη ή μονομερής ή παραβλάπτει τα δικαιώματα των εργαζομένων? Θέλει δεν να σας ρωτήσει ο κύριος Παπαδημίκος, κύριε Υπουργέ. Η εταιρεία δεν θέλει τον έλεγχο και γι' αυτό ακριβώς προκαλεί τους εργαζόμενους, τους απειλεί, τους εκβιάζει και τους βγάζει στον δρόμο. Μάλιστα. Εδώ στο πάνελ βρισκόμαστε με τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Παπαμιμίκο. Ο κύριος Παπαμιμίκος θέλει να σας απευθύνει ένα ερώτημα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Σας άκουσα με προσοχή. Λέτε ότι πρώτα να πούμε ότι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι δεν είναι πιόνια. Άρα δεν είναι πιόνια κανενός καμιάς εταιρείας η οποία τους κατεβάζει στους δρόμους για να κάνουν πορείες. Ένα αυτό. Δεύτερον. Είπατε ότι η εταιρεία τους τρομοκρατεί. Δεύτερον. Και αδικαίως ανησυχούν. Αφήστε λίγο να πληρώσω. Δεύτερον. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Κύριε Τσιρώνη, ακούστε λίγο. Μην αγχώνεστε. Ακούστε λίγο. Πρώτον. Δεύτερον, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει απόφαση από το ΣΤΕ ώστε να προχωρήσουν εκεί πέρα οι διαδικασίες. Τρίτον, γνωρίζετε επίσης πάρα πολύ καλά ότι έχετε βγάλει αίτηση ανάκλησης και έχετε ανακαλέσει τις άδειες και γι' αυτό οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται. Μην το αποκρύπτετε αυτό. Δεν αποκρύπτω τίποτα. Ας απαντήσω. Έχετε βγάλει ανάκληση, ναι ή όχι?
Η ανάκληση αφορούσε άδειες, ναι, οι οποίες είχαν σοβαρότατες πλημέλειες, ναι, και είναι βαρύτατη ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης. Έχετε... που άφησε να εξελίσσονται εργασίες με τόσο σοβαρές πλημέλειες. Α, μπράβο, τώρα είδατε πώς αρχίζετε να λέτε την αλήθεια. Είδατε πώς αρχίζετε να λέτε την αλήθεια. Αυτά τα ξέρουν οι εργαζόμενοι ήδη από το Φλεβάρι. Αφήστε λίγο. Εγώ τελειώνω. Και να σας πω και κάτι άλλο. Άρα λοιπόν. Να σας πω και κάτι, κύριε Τσιρόνη. Μάθετε να κάνετε διάλογο. Αν ήθελε να προχωρήσει. Μάθετε να κάνετε διάλογο, κύριε Τσιρόνη. Λοιπόν, λέτε ψέματα. Τώρα, τώρα είπατε ότι κάνατε ανάκληση. Εντάξει, γι' αυτό και βγήκαν και διαμαρτυρήθηκαν. Από εκεί και, πέρα, εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι, ελάτε και η κυρία Εγκλέση, η βουλευτή. Ναι, λοιπόν, είναι και τηλεφωνικά. Ελάτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Ελάτε, γιατί πρέπει να ρωτήσουμε. Θέλω να ξέρω αν ασπάζεστε. Δύο φορές εταιρεία, αφού είχαν γίνει αυτές οι ανακλήσεις. Θέλω να ξέρω αν ασπάζεστε. Θέλω να έχετε υπόψη σας τις πολεοδομικές πλημέλειες. Θέλω να γνωρίζω. Αν ασπάζεστε, ακούστε λέει ο κύριε Τσιρόνη. Όπου θέλει και ό,τι θέλει. Θέλω να γνωρίζω αν ασπάζεστε. Σε δημοκρατική χώρα δεν θα χτίζει όπου θέλει και ό,τι θέλει. Μάλιστα. Θέλω να γνωρίζω αν ασπάζεστε την πρόταση της κυρίας Εγκλέση να κλείσουν εκεί πέρα τα ορυχεία, να κλείσουν τα ορυχεία και να γίνουν καλλιέργειες συνδικής καναδής. Όχι, είναι σημαντικό, κύριε Μπουζούκο. Υπάρχει δήλωση της κυρίας Εγκλέση. Καταρχήν είναι άλλη καλλιέργεια συνδικής καναδής για την τελευταϊκή κρίση. Θα μου επιτρέψετε να το κρίνω μισό λεπτάκι, κύριε Τσακαλά. Σας παρακαλώ να διευθετήσω τον χρόνο. Κύριε Υπουργέ, θα τους συναντήσετε σήμερα τους μετελεργάτες. Θα τους συναντήσετε σήμερα τους μεταλλεργάτες. Εγώ, για μένα είναι πάντα καλόδεκτοι όλοι οι εργαζόμενοι και καλόδεκτοι κινητοποίησης. Δεν έχω καμία αγωνία της κινητοποίησης. Καλά κάνουν και ανησυχούν, αλλά η εταιρεία τους τρομοκρατικοί ανησυχούν. Γιατί εμείς αυτοί δεν κάνουμε καμία απολύτως ενέργεια η οποία να σταματάει εξορρευτικές διαδικασίες. Ελέγχουμε πλημέλειες. Ανάπτυξη με κλείσιμο επιχειρήσεων δεν κύριε γίνεται. Κύριε Παπαδημίκο, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Τσουκαλά, μία κουβέντα για να αποδεσμεύσουμε τον Υπουργό. Καταρχήν, εγώ πρώτη φορά βλέπω εργαζόμενους οι οποίοι να απεργούν, γιατί έχουν προκύψει απεργίες για τις διαδηλώσεις αυτές και να πληρώνονται. Αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να το κρατήσετε για να καταλάβουμε και το τι σημαίνει πώς κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαζόμενο. Το δεύτερο είναι, εάν κάποιος δει από πάνω την οικολογική καταστροφή που έχει γίνει, γιατί είδα μία αεροφωτογραφία, πραγματικά θα δακρύσει εάν δει το τι έχει συμβεί σε αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Τι γίνεται με το θέμα του Κυαλίου. Θέλετε να απευθύνετε κάποιο ερώτημα και βέβαια, όχι, στον Υπουργό και για να τον αποδεσμεύσουμε. Και το τρίτο είναι ότι εδώ πέρα βγήκε ένας οργανισμός, όπως είναι η ΣΟΜΟ, και είπε ότι αυτή η εταιρεία μέσα από ένα πέρασμα 7-8 εταιριών που έχει κάνει στην Ολλανδία, δεν πληρώνει φράγκο, δεν δίνει τίποτα, δεν φορολογείται. Τι λέτε τώρα, κύριε Τσουκαλά, το καταλαβαίνετε. Είστε και συγκρατική μηχανή, είστε γενικός γραμματέας. Έχει βγει απόφαση από το ΣΤΕ. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι σοβαρό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα μου επιτρέψετε να αποδεσμεύσουμε τον Υπουργό. Κύριε Τσουκαλά, σας παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Ναι, ελάτε, ελάτε. Κοιτάξτε. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι ενδελεχή έλεγχο. Όφιλε να το κάνουν και οι προηγούμενοι κυβέρνησεις, θα το κάνουμε συνέχεια. Η εταιρεία οφείλει να δίνει εξηγήσεις. Στις ανακλήσεις που κάναμε έχουμε διαπιστώσει σοβαρότατες πολεοδομικές πλημέλειες. Έχουμε δει τις εκθέσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος, οι οποίες είναι καταπέλητες, αλλά αυτές αυτή τη στιγμή ακόμα είναι σε έλεγχο από το Υπουργείο. Ενδελεχή, είναι πολυσέλιδες εκθέσεις. Άρα λοιπόν δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η εταιρεία τρομοκρατεί τους εργαζόμενους με απειλήσεις, επειδή εμείς το μόνο που κάνουμε είναι σοβαρό έλεγχο και τις επένδυσεις και τις διαδικασίες της εξορρυκτικής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Τσουκαλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιρόνη. Ευχαριστούμε πολύ τον αναπληρωτή Υπουργό. Έχουμε περίπου 2 λεπτά στη διάθεσή μας.